Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την ανάκριση που συνεχίζει να διεξάγεται στην υπόθεση της Φολή-Φολή, θυμίζουμε ότι έχουν ήδη προφυλακιστεί οι συνιδρυτές της εταιρείας, πατέρας και γιος. Υπάρχει ήδη η κατάθεση της εταιρείας που διενεργεί τον διαχειριστικό έλεγχο, δηλαδή της PricewaterhouseCoopers, για λογαριασμό της δικαιοσύνης. Σε αυτή λοιπόν, ανάμεσα στα χιλιάδες αρχεία τα οποία έχουν προσκομιστεί κυρίως από τους ελέγχους της εταιρείας, τους υπολογιστές των εργαζομένων της Φολή-Φολή, υπάρχουν και κάποια email στα οποία υπάρχουν αναφορές σε ονόματα που παραπέμπουν σε πολιτικά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα σε δύο πρώην υπουργούς και δύο βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι σύμφωνα με αυτές τις αναφορές πάντα φέρονται να έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε στο πάγωμα της υπόθεσης είτε στο να σταματήσουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή είναι ότι αυτές οι αναφορές και αυτή. PricewaterhouseCoopers, δηλαδή, από εκεί προκύπτουν αυτά. Τα στοιχεία αυτά οι υπάρχουν στην έκθεση. Στην ουσία λένε ότι ενεπλάκησαν και πολιτικά πρόσωπα. Οι εκαθαριστές στα στοιχεία που έχουν προσκομίσει από την Φολή-Φολή, στον έλεγχο που κάνουν και στα στοιχεία που έχουν προσκομίσει από τους υπολογιστές της Φολή-Φολή, βρίσκουν ανάμεσα στα υπόλοιπα χιλιάδες αρχεία και συγκεκριμένα email τα οποία έχουν ανταλλάξει ο γιος και συνιδρυτής της εταιρείας Τζόρτζης Κουτσολιούτσος και ένας διοικητικός υπάλληλος της Φολή-Φολή, στα οποία φέρονται συγκεκριμένες αναφορές σε ονόματα που παραπέμπουν σε τέσσερα πολιτικά πρόσωπα, όπως σας είπα, τα οποία φέρονται να δείχνουν ενδιαφέρον ώστε να παγώσουν συγκεκριμένες διαδικασίες και μάλιστα οι αναφορές αυτές γίνονται το Μάιο του 2018, Αντώνη, οπότε και έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο της Φολή-Φολή εδώ και μικρό χρονικό διάστημα τότε. Είχε ξεσπάσει πριν από λίγες ημέρες. Στα email αυτά γίνεται αναφορά για πίεση που ασκείται από τους ανθρώπους της εταιρείας, για ισχυρούς συμμάχους, για τρεις βασικούς υποστηρικτές της εταιρείας, αλλά και για απευθείας επικοινωνίας των τεσσάρων ονομάτων που παραπέμπουν σε πολιτικά πρόσωπα, όπως σας είπα, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κέφαλε Αγοράς. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται ήδη στη διάθεση της ανακρίτριας, η οποία και τα μελετά, ενώ σύμφωνα με νομικούς κύκλους, ακριβώς επειδή υπάρχει αναφορά σε πολιτικά πρόσωπα και δι. Σε πρώην υπουργούς, αναμένεται η δικογραφία να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Αθηνών και από εκεί στη Βουλή.